Δεν έχουν τέλος οι εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Αυτή τη φορά ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τα λίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα μέσω αγωγού ομβρίων στο ύψος του Καράβολα, με τους δημότες να διαμαρτύρονται για τις απαράδεκτες αυτές εικόνες αλλά και για τη δυσοσμία. Αφού είναι λίμματα αστικά είναι, έχει ξαναγίνει και όχι μόνο εδώ, όλα εδώ κατ' επανάληψη αρχίζουν και τρέχουν, κρακόβουν, ξανατρέχουν και η ζωή συνεχίζεται. Και μάλιστα τώρα, αρχόσαστε πριν 5 λεπτά, ήταν τουρίστες εδώ και βγάζουν και φωτογραφίες. Οι άνθρωποι να ακούν τη βρώμα εδώ, πώς έρχονται. Άσε τα έργα εδώ, δέστε, έργα. Αυτά τώρα είναι επισκευαστικά έργα, εδώ ένα μήνα τα παλεύει ο Δήμος. Για το επίμαχο πρόβλημα επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΙ, ο οποίος έδωσε εντολή στην υπηρεσία να διερευνήσει το ζήτημα. Έτσι φτιάξε ένα τόπο εδώ που δεκαετίες είχε το Ηράκλειο γυρισμένη την πλάτη στη θάλασσα και στην ουσία έρχεται κανείς να περπατήσει και πρέπει να εισπράττει ως μες. Το τελευταίο 20ήμερο μυρίζει πάρα πολύ. Και μπορώ πως έγινε μια έκθεση πριν μια εβδομάδα περίπου εδώ που ήταν πάρα πολύ έντονη η δυσοσμία. Πώς έγινε έκθεση? Έκθεση για το περιβάλλον. Ναι, και ήταν μια δυσοσμία που δεν μπορούσε να πλησιάσει τα 50 μέτρα και γινόταν έκθεση. Οι αρμόδιοι τι κάνουν άραγε? Μόνο εμείς τα λέμε. Λόγια. Δηλώσεις για τις εντυπώσεις. Στο μικροσκόπιο των αρμοδίων μπαίνουν αγωγοί λιμάτων στην παραλιακή, καθώς στην περίπτωση που φράξουν κάποιοι αγωγοί, οι οποίοι συνδέονται με αγωγούς ομβρίων, τότε η εκτόνωση γίνεται στη θάλασσα. Έχουν τις θηρίες διαφυγής σε περίπτωση που ο κεντρικός αγωγός για κάποιο λόγο έχει πρόβλημα, ναι. Φεύγουν και πάνε προς τη θάλασσα. Και τα έχουμε δει, πανηγυμένος και τρέχουμε στη θάλασσα. Ναι. Τι λέτε στους αρμόδιους? Στους αρμόδιους τα έχουμε πει, ξαναπεί και κατηδίαν. Τίποτα δεν έχει κάνει σημασία, μόνο για το μέλλον τους φροντίζουν και τις καρέκλες τους, τίποτα άλλο. Είναι και αυτά τα λίμματα που πέφτουν, βρωμάει ο κόσμος. Είναι πολλές μέρες. Άμα πας κάτω, άμα πας εκεί κάτω που ενοικιάζουν τα ποδήλατα και που είναι τον αγωγό, άμα πας εκεί κάτω κάνεις μετό. Λόγω της δυσοσμίας, αρκετοί πολίτες δεν μπορούν να απολαύσουν τη βόλτα τους, με τους ίδιους να επισημαίνουν και άλλα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Βρωμάει πραγματικά, δεν προσέχουν, ούτε αυτοί που χρησιμοποιούν όμως το χώρο. Τα πράγματα που είναι για τα παιδιά εκεί, κούνιες, χθες έφερα το μικρό και καθόταν ενήλικες και παίζανε στις κούνιες. Έχουν διαλύσει τα πάντα, δεν προσέχει κανείς. Ο Δήμος λογικά διαφορεί, δεν γίνεται αυτή η βρώμα εδώ. Είναι που είναι. Πόσες μέρες είναι αυτή η μυρωδιά? Μια εβδομάδα είναι σίγουρα. Μπορώ να ρωτήσω κι εγώ με τέτοια εποχή, με μεταβάσεις στο διάστημα, με ψηφιακή τεχνολογία, πώς πάνε οι αγωγοί τόσο τακτικά? Και πώς εδώ, ένα άλλο θέμα, βρίσκονται σπασμένα γυαλιά κάτω? Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που οι αρμόδιοι στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος με αφορμή και τις πρόσφατες εκδηλώσεις εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.